Εγώ όμως δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα εδώ πολιτικά. Μπορεί. Δεν μπορώ. Η ζωή μας είναι όλη πολιτική. Σωστά, αλλά δεν μπορώ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής, ότι και οι υπηρεσίες είναι σημαντικές, γιατί η δουλειά των υπηρεσιών είναι να εξυπηρετούν τον κόσμο. Και όταν είναι υποστελεχωμένες ή τόσο άνισα στελεχωμένες, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε ενισχυμένες υπηρεσίες. Θα θέλω. Στο πλευρό μας, και όχι μπροστά μας και πίσω μας. Μπροστά μας να μας εμποδάνε και πίσω μας να μας εμποδάνε. Δίπλα μας. Να κάνουμε παραγωγή. Εμείς δεν θέλουμε να ζήσουμε λαθρέα. Δεν δουλειά θέλουμε. Για τη δουλειά μας πρέπει, δεν πρέπει για την επιδότηση. Πάντως ουσιαστικά κανένα μέτρο δεν. Απλώς παρατάθηκε. Όχι. Όχι, καταλάβουν. Και το τρίτο εν αναμονή. Το ουσιαστικότερο που ήταν το δύσκολο. Το τρίτο που ήταν και το δύσκολο. Και με τα τοπογραφικά και αυτά εννοείται. Γιατί εκεί είναι πολύ υψηλά τα κοστολόγια και δεν νομίζω ότι μπορεί ένας παραγωγός σήμερα να πληρώσει ένα τοπογραφικό διαγραμμα. Αυτή είναι η ιστορία. Ουσιαστικά έτσι όπως φαίνεται στην δεύτερη ανακοίνωση. Λέει ότι αναμένεται σχετική κύκλωση, το διαχωρίζει. Βάζει τα δύο πρώτα που είναι και ουσιαστικά και απλά και επιστημονικά. Για επιστημονικές εγκαταστάσεις δηλαδή και αυτό που δηλωθεί. Αυτό είναι κατά δήλωσή σου. Ναι, πρέπει να δηλώσει ο άλλος που έχει το στάπλο. Έτσι, ναι. Το πρέπει να κάνουμε. Και εμείς. Εκτιμώ ότι το πιο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε την εκτατική κτηνοτροφία που είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη χώρα έναντι όλων των άλλων χωρών. Για να προστατεύσουμε την εκτατική κτηνοτροφία πρέπει να έχουμε βοσκοτόπλο. Και η βοσκοτόπια δυστυχώς, όπως ξέρετε πολύ καλά, και εσείς μπορεί να μην ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε από ένα μέρη πιο πολύ, Καρανιά, Πνευκοδό, Καμαρίνα κλπ. Δεν έχουν βοσκοτόπια γιατί δεν βόσκονται τα βοσκοτόπια. Οπότε πρέπει να δοθεί κίνητρο οπωσδήποτε να επαναβοσκηθούν τα βοσκοτόπια. Για να έχουμε εκεί να τα κάνουμε. Όχι πάντα με τους ανθρώπους. Πρέπει να δοθούν τέτοια κίνητρα και πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε σε αυτό για να έχουμε πάλι το συντηρητικό εκείνο πλεονέκτημα. Είναι τεράστια αυτή η συζήτηση, την έχουμε κάνει πολλές φορές. Εγώ νομίζω ότι ο Σπύρος είπε ότι είναι μία αρχή. Εγώ χάρηκα όταν έμαθα ότι θα έρθουν κτηνοτρόφοι εδώ να διαμαρτυρηθούν, γιατί νομίζω ότι αν δεν βγεις στον δρόμο και δεν διαμαρτυρηθείς, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχεις τίποτα. Και όσο μπορούμε, από τη δικιά μας σκοπιά, όσο μπορούμε, είμαστε στην κατεύθυνση του να προσπαθούμε όσο μας δίνει τη δυνατότητα αυτή η δουλειά, γιατί είναι ελεκτική η δουλειά που κάνουμε. Και όταν είναι ελεκτική η δουλειά, είναι η σχέση που έχει με τον κόσμο δύσκολη. Έτσι. Όσο μπορούμε, θα προσπαθούμε να βοηθάμε στην κατεύθυνση αυτή τους πραγματικούς κοινοτρόφους, που λίγο πολύ όλα αυτά τα χρόνια ξέρουμε ποιοι είναι. Κύριε Κλινάκη, παράσταση διαμαρτυρίας εδώ στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και κινητοποίηση από τους αγρότες του νομού Πρεβέζης. Τι κερδίσατε, τι χάσατε, τι ενημέρωση είχατε από αυτή την κινητοποίηση? Υπάρχουν μια σειρά ζητήματα με την εφαρμογή της καινούργιας υγιής αγροτικής πολιτικής. Έχουμε τοποθετηθεί γι' αυτό σαν Ομοσπονδία, αλλά και πανελλαδικά σαν βασί που συμμετέχουμε σαν Ομοσπονδία, ότι είναι για το ξεπλήρωμα των μικρομεσαίων αγροτών. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια μέτρα που εξειδικεύουν αυτή την πολιτική. Ένα από αυτά ήταν η δήλωση της εκμετάλλευσης των κτηνοτρόφων, δηλαδή των αγροτικών εγκαταστάσεων και του ζωικού κεφαλαίου. Στην ουσία ήταν η επανάληψη των παλιών για τους μετακινούμενους ή μετακινούμενοι στάβλοι τους και για τους μόνιμους ή μόνιμοι στάβλοι. Φέτος ένα καινούριο στοιχείο που έφερνε ήταν, έπρεπε να έχει τοπογραφικά διαγράμματα με ευθύνη και με πληρωμή ο ίδιος ο κτηνοτρόφος των βοσκοτόπων που έχει. Μιλάμε για νούμερα τεράστια, σε τάσεις 100 και 200 και 300 στρεμμάτων που απαιτούνται να υπάρξουν τοπογραφικά, είναι τεράστια. Συν ότι υπάρχουν και μια σειρά από άλλα διαδικαστικά που εμπλέκονται δήμοι, παραχωρητήρια, ενοικιαστήρια, όλα αυτά που οι ίδιοι οι δήμοι δεν μπορούν να τα αποκριθούν γιατί δεν έχουν και φορολογικές ενημερώσεις, γιατί έχουν και μια σειρά δικά τους προβλήματα εσωτερικά. Αυτό λοιπόν έχει μια προθεσμία που έλυγε μεθαύριο, την Παρασκευή. Εμείς πανελλαδικά σηκώσαμε αυτό το ζήτημα και βάλαμε αυτό το ζήτημα στον κόσμο και σε εισγνώση για να δούμε τι θα γίνει. Καθορίσαμε μια κινητοποίηση εδώ με την έννοια μιας παράστασης να κουβεντιάσουμε και να πούμε τις απόψεις μας εν αρχή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι ο διαχειριστής αυτής της κατάστασης. Δεν θέλαμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξάλλου διεκπαιρεωτικό είναι το έργο του και εφαρμόζει και εξειδικεύει μια πολιτική. Εμείς με την πολιτική έχουμε πρόβλημα και με αυτούς που την στηρίζουν κεντρικά και την εφαρμόζουν. Θεωρούμε ότι ήταν μια νίκη αυτή
ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, μέσα στο Πάσχα και χωρίς ιδιαίτερη κινητοποίηση του κόσμου, αλλά και μόνο ότι δείξαμε τη διάθεσή μας, φαίνεται ότι το κίνημα έχει κατακτήσει τη δυναμή του και δίνει λύσεις. Ο ΟΠΚΕΠ με εγκύκλειό του απέσυρε το τρίτο ζήτημα, δηλαδή το δύσκολο, αυτό που είναι άγνωστο και αυτό που είναι κοστοβόρο για τους ίδιους ιδιωτρόφους, και έδωσε μια παράταση για τη σχέση με τους μετακινούμενους και με τις μόνιμες μεταλλικές εγκαταστάσεις, η οποία είναι την άλλη παραχειρή. Θεωρούμε ότι είναι θετικό και είναι παρακαταθήκη για το ίδιο το κίνημα και για το ίδιο τον κόσμο, ότι χωρίς αγώνα κανένα δεν πρέπει να συγχαρίσει τίποτα, όποια και αν είναι η κυβέρνηση και όποια ονομασία και αν έχει και όποια πιθανόν και καλή θέληση αν έχει.